Ναι, οκ. Okay. Ένα ντέρμπι το οποίο θεωρώ ήταν πάρα πολύ σημαντικό στο πώς θα διαχειριστούμε το παιχνίδι από την αρχή. Αυτό που ετοιμάσαμε, αυτό που είχαμε προετοιμάσει από την αρχή, ήταν ακριβώς. Πέσαμε μέσα ακριβώς σε αυτό που είχαμε προετοιμάσει. Θέλαμε να δώσουμε χώρο στον αντίπαλο, να δώσουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά να μην επιτρέψουμε να δημιουργήσει πρόβλημα στη δικιά μας εστία. Πιστεύω ότι το καταφέραμε, το ελέγχαμε το μάτς από την αρχή μέχρι το τέλος. Και για ακόμα μια φορά είναι το πρόβλημα το οποίο έχει ο Εθνικός από την αρχή της χρονιάς μέχρι και τώρα, ότι αν θα πετύχει γκολ δεν θα πετύχει δεύτερο για να το τελειώσει. Αυτή τη φορά μπορούσαμε να πετύχουμε γκολ, είχαμε τις ευκαιρίες, ξεκάθαρες ευκαιρίες, καθαρές φάσεις, τερματοφύλακα σαν παίκτη. Αυτά τα μάτς, αν θέλεις να τα κερδίσεις, πρέπει αυτές τις ευκαιρίες να βάζεις γκολ. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Σίγουρα ο βαθμός βοηθάει εμάς που βρισκόμαστε μπροστά στη βαθμολογία. Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε και πάρα πολύ σε αυτό το χρονικό διάστημα εγώ της, σε αυτή την περίοδο. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά. Το ρόστερ ανταποκρίνεται σε οτιδήποτε ζητήσω. Τα παιδιά τα οποία είναι εκτός δίνουν τα πάντα για να μπορέσει αυτή η ομάδα να λειτουργήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν υπάρχει ολότερο πράγμα αυτό. Και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε πρώτοι, ειδικόμενα για. Από την αρχή του πρωταθλήματος θεωρώ ότι ήταν δύο ομάδες οι οποίες, να λέμε την αλήθεια, κρατήσαν την πρωτιά της βαθμολογίας από την αρχή μέχρι το τέλος και μέχρι στιγμής. Οπότε εμείς νιώθαμε πάντοτε ότι η κορυφή είναι ο στόχος μας. Σίγουρα δεν είναι τίποτα εύκολο και αυτά τα παιδιά έχουν δώσει τα πάντα μέχρι στιγμής και έχουν να δώσουν ακόμα περισσότερα, γιατί ο στόχος που έχουμε θέσει από τον Ιανουάριο και μετά, είπαμε ότι είναι η πρώτη θέση. Δεν κρυβόμαστε, τι θέλουμε. Σε κάθε αγώνα τη διεκδικούμε και δεν κρυβόμαστε από κανέναν. Και θεωρώ αν υπήρχε μια ομάδα η οποία σήμερα έπρεπε να κερδίσει, είμαστε εμείς. Παρόλο που είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο στο τέλος θα μπορούσε να κερδίσει είτε μια ομάδα είτε η άλλη. Απλά εμείς αυτό δεν έχουμε, είναι το πρόβλημά μας, αλλά το έχουμε συνηθίσει και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος της χρονιάς. Αν είναι να πάει έτσι, θα πάει έτσι, γιατί μπορούμε να το διαχειριστούμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Βολών. Πάνω απ' όλα στα παιδιά υγεία, αν έχουμε κάποιο τραυματισμό μέχρι τέλος της περίοδου. Και μας περιμένει από αύριο πάλι δουλειά και συγκέντρωση, γιατί είναι ένα μάτς το οποίο πέρασε. Και ό,τι περνάει δεν ξαναγυρίζει και δεν μας απασχολεί καθόλου, μας απασχολεί το επόμενο και έτσι θα προχωρήσουμε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Κύριε Μόρα, η εκλογήκευση, η αιτιολογία για αυτό που αναφέρατε για το πρόβλημα που έχετε εντοπίσει από την αρχή της περίοδου έχει να κάνει λίγο με το άγχος, την πίεση του πρωταθλητισμού, με το γεγονός ότι η ομάδα χτίζει μέρα με τη μέρα το όνομά της για ένα άρμα και μια υπέρβαση. Δεν είναι εύκολο. Σε αυτό που έχουμε πετύχει από πέρυσι που πήγα στην ομάδα μέχρι και φέτος, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που έχουμε πετύχει σαν ομάδα, σαν σύλλογος, παίχτες, προπονητές, διοίκηση, είναι κάτι πάρα πολύ γρήγορο από αυτό που περιμέναμε. Είχαμε πει από την αρχή ποιοι είναι οι στόχοι, είχαμε πει ότι αν θα φτάσουμε Ιανουάριο να είμαστε κοντά στις πρώτες θέσεις, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Σίγουρα πολλοί παίχτες δεν έχουν την εμπειρία του πρωταθλητισμού. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το δουλεύουμε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εννοείται ότι η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα, το να χάνεις τόσες ευκαιρίες, δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικό, μπορεί να είναι ψυχολογικό, μπορεί να είναι και να μην είμαστε τόσο ικανοί στο να τελειώσουμε κάποιες φάσεις παραπάνω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο, γιατί είναι μια ομάδα που σκοράρει σε κάθε μάτσα. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχουν σκοράρει. Άρα το έχουμε. Από εκεί και πέρα περισσότερο τίνω στο ψυχολογικό, στο ότι μας πιέζει να κρατήσουμε το παιχνίδι, παρόλο που δεν κλεινόμαστε, το διαχειριζόμαστε. Αλλά πρέπει να το τελειώσει. Ναι. Αν μου πεις τι θα διαλέξω περισσότερο, θα διαλέξω το ψυχολογικό κομμάτι, στο πώς πρέπει να το πιστέψουμε παραπάνω, να το φω. Το δέχομαι. Δεν είναι κάτι που το λέω συνέχεια. Πιστέψω το παραπάνω. Πρέπει να το κάνουμε για μας, γιατί είναι ψυχοφθόρο
Είναι πολύ ψυχοφθόρο να το διαχειρίζει στη συνέχεια, γιατί δεν είναι εύκολο μια φορά θα κάνει ένα λάθο μπορεί να σου στοιχήσει. Πάντω σε κάθε περίπτωση παίζουν και οι αντίπολοι και σήμερα ένα στρατοφύλακα έπαιζε, ένα δοκάρι. Συμφωνώ. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, όλα παίζει ο αντίπαλο, είναι η ικανότητα του αντιπάλου. Απλά εμεί επειδή κοιτάμε τη δικιά μα ομάδα, δεν μπορούμε να φέρουμε τέτοιε ευκαιρίε να πάνε χαμένε. Ήταν μια ευκαιρία. Ξέραμε ότι πρέπει να ρισκάρει ο αντίπαλο μετά από ένα σημείο και μετά. Είναι φυσιολογικό να ρισκάρει. Είναι φυσιολογική τεχνολογία, όλα παίζουν ρόλο. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Αυτό λέω από αυτή την άποψη. Ότι στο πλάνο ήταν όλοι. Το ακολουθήσαμε, βγήκε. Απλά δεν είχαμε την αποτελεσματικότητα που χρειάστηκε σήμερα. Και θεωρώ ότι, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι να έχουμε 0-0 παιχνίδι. Νομίζω δεν υπάρχει. Όχι. Είναι το πρώτο. Όχι. Ναι. Γι' αυτό λέω. Έγινε ένα δυνατό παιχνίδι με πολλές μονομαχίες, όπως αρμόζει ένα τοπικό ντέρμπι και δύο πολύ αξιόλογες ομάδες που όλη τη χρονιά δείχνουν τοπιών τερμάτων. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε, πραγματικά. Δεν μπορούμε να... Τα παιδιά κάναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν έχω κανένα παράπονο, γιατί προερχόμασταν και από τρία σερή ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ο αντίπαλος είχε το πλεονέκτημα και τη ψυχολογία, πέρασε πρώτος. Είχε και το, όπως ξέρουμε όλοι, είχε την ισοπαλία με το μέρος του. Οπότε τα παιδιά κάναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και στο ψυχολογικό τομέα. Όλη την εβδομάδα δουλέψαμε. Δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε την ισοπαλία, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Τώρα με πάμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Όπως είπε και ο προπονητής, ήρθε με ένα στόχο η ομάδα του Γερμανδίου να μας χτυπήσει στην αντεπίθεση. Και όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, βγάλαμε τρεις φάσεις πολύ καλές στην αντεπίθεση και δεν σκοράραμε γιατί βρεθήκε ο κόσμο να σε καλή μέρα. Αλλά και αυτός είναι ποδοσφαιριστής και παίζει ποδόσφαιρο και αυτή είναι και η δουλειά του να κάνει. Ενώ εμείς είχαμε τις δικές μας στιγμές με το δοκάρι που είχαμε και εμείς στην κομπίνα που κάναμε στην αντική φάση, συν δύο-τρεις καλές στιγμές που δεν τελείωσαν όπως θα θέλαμε, αλλά σίγουρα δεν ήταν ευκαιρίες όπως είχε ο αντίπαλος. Ήταν πιο καθαρές ευκαιρίες ο αντιπάλου. Έκατσε το παιχνίδι στην ισοπαλία. Με βάση τις ευκαιρίες να πιο κοντά να κερδίσει ο Εθνικός, αλλά δεν κερδίζει πάντα όποιος κάνει τις ευκαιρίες, όποιος το θέλει περισσότερο. Σήμερα και οι δύο ομάδες προσπαθήσανε πάρα πολύ, δώσανε πολλές μάχες. Το αποτέλεσμα έμεινε στην ισοπαλία. Επίσης πρέπει τώρα λίγο να συγκροτηθούμε, γιατί μείναμε τώρα τρίτη στη βαθμολογία. Και έρχεται μπροστά μας μια εβδομάδα τώρα ξεκούρασης, με την έννοια ότι την άλλη Κυριακή δεν παίζουν παιχνίδι. Να συγκροτηθούμε, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε από τραυματίες κτλ. Και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε στο ποδόσφαιρο, να κοιτάξουμε κατευθείαν την επόμενη μέρα για να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι έχει έρθει η ομάδα, έχει δεχτεί κάποια χτυπήματα στο κομμάτι, ότι χτυπήματα σε εισαγωγικά, ότι ήμασταν πρώτοι και τώρα που βρεθεί τρίτη, έχουμε τέταρτο σερί αποτέλεσμα χωρίς νίκη. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι ο πρωταθλητισμός. Πρέπει όσα χτυπήματα και να σου δώσουν οι ομάδες σε πλαίσια εγωγονίζεσαι με τα χτυπήματα. Πρέπει να σηκωθούμε, να αντέξουμε τα χτυπήματα αυτά και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο με δουλειά στο γήπεδο. Συγχαρητήρια στον Εθνικό για την παρουσία σε μια αξιόλογη ομάδα. Καλή συνέχεια να έχουν και αυτοί χωρίς τραυματισμούς εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη του κόσμου. Και εδώ εμείς το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι δουλειά στο γήπεδο για να αναστρέψουμε όλο το βήμα. Να πω και κάτι άλλο, θέλεις. Μόλις τελειώσεις, έχω κάτι έτσι που θεωρώ ότι πρέπει να ακουστεί για την Κατερίνη, γιατί κάπου πάμε να το χάσουμε λίγο και δεν μ' αρέσει. Οπότε μόλις τελειώσει ο κόσμος, θα ήθελα έτσι ένα λεπτό παραπάνω να αναφερθώ σε αυτό. Και παραπάνω σε ένα λεπτό. Που σε διέκοψε. Να τελειώσω. Εγώ τελείωσα. Να κάνω μια ερώτηση και μου δεν ακούω φυσικά αυτό από τον κύριο Μωρά. Κύριε Παυλίδη, δεδομένου το γεγονός ότι η ομάδα δεν ξεκίνησε για πρωταθλητισμό το καλοκαίρι, προέκυψε στην πορεία. Βρέθηκε στην πρώτη θέση πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά πλέον είναι στην τρίτη θέση πρώτη φορά σήμερα. Με βάση το υπάρχον ρόστερ, αυτό που ζείτε στις προπονήσεις και αυτό που βλέπετε στους αγώνες από τη μέρα που είστε μέχρι σήμερα, μπορεί η ομάδα να επιστρέψει στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Εννοείται πως μπορεί να επιστρέψει, καθώς αυτοί ήταν οι ίδιοι παίχτες που φέραν την ομάδα στην πρώτη θέση. Οπότε δεν το συζητώ, μπορούν να επιστρέψουν. Θέλει απλά να έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση, να μην είμαστε λίγο αφελείς μέσα στο παιχνίδι μας σε κάποιες στιγμές. Γιατί αυτό πληρώσαμε σήμερα στο γεγονός των ευκαιριών
που έκανε ο αντίπαλος, ήμασταν αναφερεί σε κάποιες στιγμές. Αλλά εννοείται πως μπορεί να επιστρέψει, γιατί είναι ήδη παίχτες, δεν απαιτούν από την εθνική ομάδα. Κύριε Μόνο. Κλείσω έτσι με την ταμπέλα, την ωραία. Βάλτε το αντίθετο. Ακούγονται πολλά γενικά, δεν μένω εδώ, αλλά ακούγονται πάρα πολλά και γενικά αυτά τα καφενειακά τα οποία υπάρχουν. Χάνεται όλη η ουσία, η οποία είναι ότι δύο ομάδες της Κατερίνης είναι από την αρχή μέχρι το τέλος και κάνουν προδιατισμό. Εντάξει, δύο ομάδες οι οποίες δεν τις γνωρίζει κανένας, δεν είναι ιστορικές ενώ όπως είναι άλλες ομάδες σε αυτήν την κατηγορία, σε αυτήν τον όμιλο, ενώ ιστορίες του έχουν παίξει αφεντική οτιδήποτε από αυτήν την άποψη το λέω, γιατί... αλλά είναι δύο ομάδες οι οποίες ο καθένας προσπαθεί να δημιουργήσει τη δικιά του ιστορία. Εντάξει, οπότε να σεβαστούμε αυτό γενικά, να μην ακούγονται πολλά και να ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα θα μείνει σε μια ομάδα της Κατερίνης. Ποια θα είναι αυτή, θα το δούμε στο τέλος. Αλλά να είναι περήφανοι για τα παιδιά της Κατερίνης. Εντάξει, και όχι να σκοτώνονται για τα παιδιά της Κατερίνης. Τα παιδιά παλεύουν εδώ, υπάρχει ταλέντο σε αυτήν την πόλη, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Εντάξει, και να πιστέψουν ότι όπως το πιστεύω εγώ, έτσι το πιστεύω και ο κόουτς. Τρίτος είναι, υπάρχουν πόσα μάτια. Μαθηματικά είμαστε όλοι μέσα. Είναι όλοι μέσα. Όλοι το πιστεύουν από την αρχή μέχρι το τέλος και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Γιατί ακούγονται πολλά και καλά είναι τέτοιο. Να σεβαστούμε τη δουλειά που κάνουμε όλοι μας στο γήπεδο, γιατί είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τα παιδιά, να πούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα και κάτι παραπάνω, για να τραβήξουμε λίγο την προσοχή από κάποια άλλα πράγματα που γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά είναι στο παιχνίδι. Αλλά με σεβασμό, γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε, είμαστε εδώ για να δουλέψουμε, είμαστε εδώ για να προσφέρουμε. Και αυτό που σας είπα, το πρωτάθλημα θα μείνει στην Κατερίνη. Ποιος θα δούμε. Αυτό είναι τιμητικό, δεν είναι υποτιμητικό, είναι τιμητικό. Εντάξει, γιατί έχουμε μείνει μόνο σε άλλα πράγματα και χάνεται η ουσία. Και είναι άσχημο για τα παιδιά της Κατερίνης να χάνεται η ουσία. Αυτά. Κότς, δράδυμα της ευκαιρίας να σας προκαλέσω τώρα και τις δύο δημοσιογραφικά, μία μόνο ατάκα, πάνω σε αυτό που είπατε ακριβώς. Αν δηλαδή η δική σας ομάδα δεν ήταν αυτή που θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα ευχόσαστε να ήταν μία ομάδα από την Πειραιά, για να το θέσω και την Κατερίνη Πειραιά και όχι μία ομάδα εκτός της Πειραιάς. Εγώ σας πω ένας τρίτος ο οποίος δεν είναι εκτός. Κύριε Παγκλέτη. Επειδή τα ζω, επειδή τα ζω σε μια άλλη πόλη. Θα μπορούσε να γίνει σε μια άλλη πόλη αυτό το πράγμα. Είναι ξέρετε, καμιά φορά είναι μέσα στο αίμα μας, να μπαίνουμε σε αυτό. Και η ισοστρέφεια όμως είναι και. Είναι ωραίο. Να σου πω κάτι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να είμαστε δύο ομάδες οι οποίες έχουν κάνει πρωταθλητισμό από την αρχή. Τι θα κάνουμε, γιατί ο πρωταθλητισμός δεν είναι ένας πρώτος. Μην σταματήσουμε να λέμε αυτά. Πρωταθλητισμό κάνει ο Σμολόνος από την αρχή, όπως κάνει και ο Γεραμίδη από την αρχή, όχι για να βγει πρώτος. Γιατί θέλει να δουλεύει, γιατί θέλει να δουλεύει σωστά, γιατί είναι 6 στις 7 στο γήπεδο. Δεν μαζεύονται 3 φορές την εβδομάδα στο γήπεδο τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο. Εντάξει, άρα δουλεύουμε επαγγελματικά όλες αυτές τις ομάδες. Άρα να σεβαστούμε τον κόπο όλων αυτών των ανθρώπων που επιστήρουν μία ομάδα. Εντάξει, και να το χαρούμε. Να είμαστε περήφανοι. Περήφανοι. Γιατί υπάρχουν νέα παιδιά, πάμε παιδιά που δεν θέλουν να γίνουν επαγγελματίες, να δίνουν κάτι καλό. Οπότε για ποιο λόγο να καθόμαστε εκεί να λέμε τα άλλα. Κύριε Παγκλή, θα το ευχόσαστε κι εσείς. Εννοείται θα το ευχόμουν γιατί. Δεν είναι τίποτα δεδομένο και αυτό νομίζω. Εννοείται θα το ευχόμουν γιατί θα δοθεί ευκαιρία στα παιδιά τα νέα που δουλεύουν σε άλλες ομάδες, ακαδημίες και θα να έχουν ένα στόχο να παίξουν σε μια ομάδα β' εθνικής. Θα ανέβει το επίπεδο κι άλλο τη πίεση.